Μπορεί ο άνθρωπος της χρονιάς να είναι για τα σποτ. Αυτά που βλέπετε στην τηλεόραση, ο πο-πο-πο-πο-πο, όμορφα άντρα μου, έτσι, τον έχετε δει. Μην υπερβάλλετε, βεβαίως. Όχι, εκείνος που λέει, ο άλλος. Ναι. Ο δικός μας όμορφα άντρα όμως, ο άνθρωπος που παίζει το σήμα της εκπομπής, είναι ο κύριος Γιώργος. Καλή χρονιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ό,τι επιθυμείτε, καλές επιτυχίες στην τηλεόραση. Καλή χρονιά να έχουμε όλοι. Το περιμένετε ότι θα πρωταγωνιστήσετε σε ένα τηλεοπτικό σήμα που θα φαίνεται κάθε μέρα? Όχι βέβαια, ποτέ. Τι σας λένε οι φίλοι σας? Σε είδαμε? Ναι, σε είδαμε ακριβώς. Σε είδαμε και συνέχεια κάθε τρεις φορές μου λες. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα, αλλά και στα ενδιάμεσα. Α, ναι, γιατί βάζουμε και τα φιλεράκια, λέει, τα τσιγκλάκια, ο κύριος Γιώργος. Μπαίνουμε τώρα έτσι σε ένα πρωταγωνιστή του τηλεοπτικού μας σήματος. Έναν άνθρωπο που αυθόρμητα συμμετείχε. Του ευχόμαστε καλή χρονιά και θα θέλαμε και εσείς, κύριε Γιώργο, να ευχηθείτε για το εμπόριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ας ελπίσουμε ότι η καινούρια χρονιά θα έχει αυτά που αναμένει το εμπόριο για να καλύψει τις χαμένες πωλήσεις του προηγούμενου χρόνου. Πιστεύω ότι με τύχη και αισιοδοξία όλοι μας μπορούμε να τα περάσουμε. Είσαστε αισιόδοξος. Γιατί είστε αισιόδοξος. Πόσα χρόνια στο εμπόριο είσαστε? 35 χρόνια. 35 χρόνια. Και η αισιοδοξία δεν έλειψε ποτέ. Το εμπόριο δεν πεθαίνει. Περνάει στιγμές κρίσης, αλλά συνέχεια βρίσκει το δρόμο. Δεν ξέρετε πόσο χαίρομαι, γιατί αυτή η σκέψη σας, η άποψή σας, έρχεται σε αντίθεση με κάποιες άλλες που λένε ότι θα νεκρώσει η Ομήρου, θα νεκρώσει η Δαβάκη, θα νεκρώσει όλες. Η Σωτήρος στον Πειραιά, θα νεκρώσει η Ερμού, θα νεκρώσουν, θα είναι όλες κουφάρια οι οδοί εμπορικοί. Όλοι οι δρόμοι να κλείσουν, η Ομήρου που είναι συγκεκριμένα εδώ στη Νέα Σμύρνη, δεν πρόκειται να κλείσει ποτέ. Είναι η κεντρική αγορά της Νέας Σμύρνης, η οποία επί χρόνια κατέχει τα σκύπτρα στην αγορά της πόλης.